Ωραία. Είμαστε στον αέρα και θέλουμε τώρα να αναλύσουμε τα δεδομένα που έχουν εισακουστεί, ειδικά με το θέμα της ολοκλήρωσης του διαλόγου μεταξύ της Αθήνας και της Άγκυρας. Άρα πρέπει να καταλάβουμε το πρώτο πράγμα είναι ότι όλη αυτή η συζήτηση γίνεται σε επίπεδο χαμηλής πολιτικής. Πρέπει να το έχετε αυτό στο μυαλό σας για να μην περιμένετε κάτι το οποίο να είναι θεαματικό σαν αποτέλεσμα. Άρα αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι αποφεύγουμε τα δύσκολα θέματα, μιλάμε μόνο για αυτά για τα οποία έχουμε συμφωνήσει και προσπαθούμε σε αυτό το επίπεδο χαμηλής πολιτικής να συνεχίσουμε τα μέτρα εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο χωρών. Όλα αυτά φαίνονται πανέμορφα στο πρόγραμμα, τουλάχιστον θεωρητικά, και καταλαβαίνουμε ότι όλοι παίζουν πάνω σε αυτό, τουλάχιστον για να φαίνεται. Άρα είμαστε εντελώς μέσα στο φαίνεστε, μην έχετε καμία προβολή μέσα σας η οποία θα σας πει ότι εφόσον τα καταφέρουμε στα εύκολα θα περάσουμε στη συνέχεια στα δύσκολα. Καμία σχέση. Είναι πραγματικά ένα επίπεδο τακτικό. Δεν έχει καμία σχέση με την υψηλή στρατηγική. Πάντως, αυτό που έγινε και νομίζω ότι είναι καλό είναι ότι η ελληνική πλευρά έκανε αναφορά στις NOTAM και στις NAFTEX που βγάζει η Τουρκία. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί είναι, αν θέλετε, μια καλή προετοιμασία, θα το δούμε και για τον Απρίλιο, όπου εξηγούμε ότι δεν μπορείς να βγάλεις NAFTEX και NOTAM όπου να είναι, όποτε να είναι, με αυτόν τον τρόπο και ταυτόχρονα λες ότι τα πας καλά. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία διαθέτει τώρα γεωτρύπανο που έχει πολύ καλές προδιαγραφές. Επίσης, έχει βγάλει το Ανατολού, ετοιμάζει και το Θράκια. Κατά συνέπεια, θέλει να μπει στον χώρο των αεροπλανοφόρων. Άρα ενδιαφέρεται για τις λεγόμενες θαλάσσιες ζώνες σε πρακτικό επίπεδο. Μιλάει συνεχώς για το θέμα της γαλάζιας πατρίδας. Το έχουμε δει. Αυτό σημαίνει επίσης ότι είναι συμβατό και με το θέμα του πολεμικού αεροσκάφους ΚΑΝ. Άμα τα βάλουμε αυτά μαζί, δηλαδή τα δύο αεροπλανοφόρα και υποτίθεται αυτό το αεροσκάφος πέμπτης γενιάς όπως το ανακοινώνει η Τουρκία, καταλαβαίνουμε ότι μαζί με τα γεωτρύπανα θέλει να παίξει κάτι. Άρα, το θέμα είναι ποιο. Η αλήθεια είναι ότι τα δύο αεροπλανοφόρα δεν μπορούμε να τα θεωρήσουμε πραγματικά αεροπλανοφόρα, γιατί αλλιώς είναι λίγο αστείο και δεν υπάρχει πλαίσιο σύγκρισης. Για το θέμα του αεροσκάφος είναι πάλι σε τόσο χαμηλό επίπεδο αυτό που είδαμε, που καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει ούτε εδώ πλαίσιο σύγκρισης. Κατά συνέπεια, αυτό που γίνεται είναι ότι η Τουρκία πρέπει να κάνει κάτι. Άρα, ένας τρόπος να κάνει κάτι είναι να πλησιάζει την Ελλάδα σε χαμηλό επίπεδο, όπως το κάνει όσο αφορά την πολιτική. Άρα, να παίζει σε αυτό το επίπεδο με την Ελλάδα και ταυτόχρονα να βγάζει διάφορους ισχυρισμούς εναντίον της Κύπρου. Άρα, θα ήθελα να έχουμε αυτό το πράγμα στο μυαλό μας. Πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Η Τουρκία προσπαθεί να μας χτυπήσει έμεσα. Όσοι δεν το έχουν καταλάβει, πρέπει να προβληματιστούν. Ένας τρόπος να το κάνει είναι να χτυπήσει μέσω της Κύπρου. Άρα διαχωρίζει την Ελλάδα από την Κύπρο, ακριβώς όπως έκανε με την Αρμενία και το Αρτσάχ. Και βλέπουμε τα αποτελέσματα για το Αρτσάχ και βλέπουμε τώρα τι σημαίνει αυτή η πορεία για την Αρμενία. Άρα ας τα πάρουμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αυτό που είχαμε δει πριν με την Τουρκία και την Αρμενία, καταλάβαμε ότι είναι ένα μοντέλο το οποίο το χρησιμοποιεί η Τουρκία. Δηλαδή, τα πάει καλά με το πιο δυνατό κράτος και πιέζει πάνω σε αυτό που δεν είναι τόσο δυνατό ή ακόμα και εξαρτημένο όπως ήταν το Αρτσάχ. Στη συνέχεια, αξιοποιεί τις συνθήκες που υπάρχουν, είτε με το Αζερβαϊτζάν και τη Ρωσία και την Κίνα, τα βλέπετε και με το Ιράν, είτε τοπικά, πιο τοπικά ακόμα. Εννοώ Συρία, Ιράκ και τα λοιπά. Αυτό που έχει σημασία είναι να καταλάβουμε το εξής. Είναι ότι
Δεν πρέπει εμείς ως Έλληνες, και μιλάω τώρα πιο πολύ στους Ελλαδίτες, να θεωρούμε ότι το Κυπριακό είναι εντελώς διαφορετικό. Γιατί? Γιατί για την Τουρκία το Κυπριακό, το Αιγαίο και το Θρακικό είναι το ίδιο. Απλώς δεν το βλέπει με τον ίδιο τρόπο. Εμείς έχουμε αυτή την εντύπωση, αλλά η Τουρκία το βλέπει εντελώς με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, εμείς νιώθουμε ότι είμαστε δύο διαφορετικές χώρες, η Ελλάδα και η Κύπρος, και για τη Θράκη και το Αιγαίο θεωρούμε ότι είναι μόνο το πλαίσιο το ελληνικό. Για την Τουρκία, πρέπει να το έχουμε αυτό στο μυαλό μας, αυτή κοιτάζει επιθετικά και επεκτατικά και τη Θράκη και τα νησιά του Αιγαίου και την Κύπρο. Άρα από την δικιά της την πλευρά είναι ένα ενιαίο πλαίσιο. Δεν είναι διαφορετικό όπως πιστεύουμε εμείς. Και γι' αυτό δεν πρέπει εμείς να μπούμε σε αυτή την παγίδα του τύπου «Δεν μας ενδιαφέρει η Κύπρος γιατί είναι μακριά, εμείς ασχοληθούμε με τη Θράκη και το Αιγαίο». Πρέπει να έχουμε συνεχώς αυτά τα τρία μαζί. Δεν είναι τυχαίο που το δεύτερο αεροπλανοφόρο που θα φτιάξει η Τουρκία θα λέγεται Θράκη. Θα μπορούσε να είχε πάρει οποιοδήποτε άλλο όνομα. Αυτό είναι μια επιθετική προσέγγιση. Αυτό άμα δεν το καταλαβαίνουμε, χάνουμε χρόνο και δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε στεναρά τις θέσεις μας. Το άλλο πράγμα που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι πολλοί από εμάς, οι δικοί μας, οι ειδικοί, ασχολούνται πολύ περισσότερο με τα εθνικά χωρικά ύδατα ή ακόμα και την υφαλοκρηπίδα παρά με την ΑΟΣ και κάνουν ένα δομικό τεχνικό λάθος. Πρώτα απ' όλα είναι η ΑΟΣ που μας βοήθησε να κάνουμε την επέκταση από τα 6 στα 12 στο Ιόνιο. Και είναι πάλι αυτή που θα μας βοηθήσει και στη συνέχεια. Έχουμε λοιπόν το στρατιωτικό σχέδιο που κοιτάζει πιο πολύ τα εθνικά χωρικά ύδατα και έχουμε πιο πολύ το διπλωματικό σώμα που κοιτάζει ακόμα και τώρα την υφαλοκρηπίδα. Στην πραγματικότητα η αιχμή του δόρατος είναι η ΑΟΣ. Αν δεν έχετε πιστεί από αυτό, είναι πολύ απλό να κοιτάζετε τι λέει η Τουρκία για την ΑΟΣ της Κύπρου, από την οποία θέλει να αρπάξει το 41%. Πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας για ποιο λόγο. Γιατί εμείς θα έχουμε πάλι την εντύπωση στην Ελλάδα ότι αυτό αφορά την Κύπρο. Είναι δομικό και αυτό το λάθος. Γιατί άμα το 41% είναι στην Τουρκία, θέλει να πει ότι η Ελλάδα δεν έχει πια καμία επαφή με την Κύπρο όσο αφορά τη ΑΟΣ. Επίσης, θέλει να πει ότι το κομμάτι που θα ήταν το Κυπριακό θα είναι τουρκικό και μετά είναι η επαφή με την Αίγυπτο. Κατά συνέπεια, το θέμα που λέμε για την τριπλή συμφωνία πρέπει να το κάνουμε πολύ πιο γρήγορα και να το προωθήσουμε. Άρα δεν πρέπει να αντιστεκόμαστε μόνο στις Ναύτεξ και στις Νόταμ, γιατί και αυτό είναι πολύ χαμηλού επίπεδου. Αυτό που έχει σημασία είναι να καταλάβουμε ότι επειδή η Τουρκία βλέπει με έναν ενιαίο τρόπο τη Θράκη, το Αιγαίο και την Κύπρο, το κάθε ένα από τα τρία επηρεάζει τα άλλα δύο. Και βλέπετε ότι όταν μιλάνε για τους τουρκοχενείς και μιλάνε συνεχώς για τουρκική μειονότητα, εμείς τους βάζουμε κάθε φορά στη θέση τους και λέμε ότι είναι μουσουλμανική μειονότητα, στην πραγματικότητα το κάνουν σαν να μιλάνε για τους Τουρκοκύπριους στην Κύπρο. Αλλά θέλουν να μεταφέρουν αυτήν την δομή και στη Θράκη. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Μπορούμε να απαντήσουμε πολύ εύκολα και μέσω της συνθήκης της Λοζάνης, αλλά βέβαια και μέσω τι? Μέσω της συνθήκης Παρισίων. Γιατί η συνθήκη Παρισίων είναι αυτή που εξασφαλίζει το πλαίσιο για τα Δωδεκάνησα. Δεν είναι η συνθήκη της Λοζάνης και δυστυχώς κάνουμε αυτό το λάθος ακόμα και στην Ελλάδα. Όταν γίνεται η συνθήκη της Λοζάνης το 1923, τα Δωδεκάνησα ανήκουν στην Ιταλία. Άρα δεν μπορούσε να διευθετηθεί αυτό το θέμα εκείνη την εποχή. Θα πρέπει λοιπόν να περάσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και τελικά να χάσει η φασιστική Ιταλία και τελικά να πάρουμε πίσω τα Δωδεκάνησα που τα είχαν από το 1913. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι είμαστε σε ένα εντελώς λάθος πλαίσιο όταν απαντάμε μέσω της συνθήκης Λοζάνης για τα θέματα που αφορούν τα Δωδεκάνησα. Το ίδιο και για το θέμα της στρατικοποίησης. Η αποστρατικοποίηση δεν μπορεί να είναι
στη συνθήκη της Λοζάνης παρά μόνο σε άλλα νησιά. Αυτό που βλέπουμε σε πρακτικό επίπεδο βρίσκεται στη συνθήκη Παρισίων. Άρα πρέπει πάνω σε αυτό το θέμα να είμαστε ξεκάθαροι και να απαντάμε όπως απαντάμε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, γιατί υπάρχει πάνω το πλαίσιο της αυτοπροστασίας. Επανέρχομαι λοιπόν σε αυτό το προβληματισμό. Θα δείτε τώρα αυτή την περίοδο, επειδή έχουμε πολλά επαιτειακά και με το θέμα του 1974 και με το θέμα του 2004, αλλά και με το θέμα του 1964. Επίσης, το άλλο επαιτειακό είναι σε σχέση με τη Λοζάνη το 23 και τη δημιουργία της Τουρκίας, τουλάχιστον αυτό που πιστεύουν οι Τούρκοι. Έχουμε επίσης εκλογές στην Τουρκία. Άρα, συμφέρει την Τουρκία να φαίνεται, ότι τα πάει μια χαρά με την Ελλάδα σε χαμηλό επίπεδο. Συμφέρει και τις δύο χώρες να μην ασχολούμαστε με τα δύσκολα θέματα και να φαίνεται ότι τα πράγματα πάνε καλά. Έγινε σε αυτόν τον πολιτικό διάλογο μια αναφορά του τύπου να μην κάνουμε δηλώσεις που μπορούν να παρεμποδίσουν αυτό το φιλικό κλίμα, αλλά πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι αυτό το φιλικό κλίμα όχι μόνο είναι στημένο σε επίπεδο υψηλής στρατηγικής, αλλά είναι καθαρά τεχνητό με την έννοια ότι είναι μόνο σε τακτικό επίπεδο. Δεν υπάρχει καν η έννοια της επιχείρησης. Άρα ούτε η στρατηγική, ούτε βέβαια η υψηλή στρατηγική. Σε επίπεδο υψηλής στρατηγικής από την πλευρά της Τουρκίας υπάρχει αυτό που ονομάζει τη γαλάζια πατρίδα, την οποία έχει αναπτύξει σε σχέση με τις γκρίζες ζώνες. Αυτά τα πράγματα τα ανέπτυξε πότε? Αρχικά το 1974, όταν έκανε την εισβολή στην Κύπρο. Άρα πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι όλα αυτά είναι συνδεδεμένα. Είναι ένα τεράστιο λάθος να ασχολούμαστε αποκλειστικά με την Ελλάδα χωρίς να βλέπουμε τι γίνεται στην Κύπρο, και βέβαια από την πλευρά της Κύπρου είναι πάλι το ίδιο, πάλι ένα τεράστιο λάθος να θεωρούμε ότι μπορούμε να λύσουμε το Κυπριακό χωρίς να υπάρχουν παρενέργειες πάνω στην Ελλάδα. Σας υπενθυμίζω ότι ακόμα και ιστορικά, όταν ας πούμε μιλάμε για τα γεγονότα του 55-59 στην Κύπρο, πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτά τα γεγονότα του 55 σχετίζονται βέβαια με αυτά που έγιναν στην Κωνσταντινούπολη. Άρα η Κωνσταντινούπολη, η Κύπρος, το Αιγαίο και η Θράκη είναι συνδεδεμένα σαν ένα δίκτυο. Άρα το ένα επηρεάζει το άλλο κάθε φορά. Όταν δεν το καταλαβαίνουμε αυτό, έχουμε την εντύπωση ότι μπορούμε να λύσουμε το ένα. Πώς να λύσουμε το ένα, π.χ. όταν οι εγκύτερες δυνάμεις είναι μέσα και η Ελλάδα σε εγκύτερες δυνάμεις για το Κυπριακό. Άρα σημαίνει τι? Σημαίνει ότι αυτά που ζήσαμε το 64, ενώ 63-64 και το 74, όπως ζήσαμε και με τα ίμια το 96, το 96, αν θυμάστε καλά, είναι και τότε που δολοφόνησαν τους δύο Ελληνοκύπριους στα όρια. Άρα θέλω να πω ότι κάθε φορά που η Τουρκία παρουσιάζει ένα θέμα μόνο για την Ελλάδα και δεν βάζει μέσα την Κύπρο, δεν πρέπει να θεωρούμε ότι είναι δύο διαφορετικά προβλήματα. Γιατί για την Τουρκία είναι ενιαίο το πλαίσιο. Απλώς θέλει να φανεί ότι με την Ελλάδα δεν έχει και κανένα σοβαρό πρόβλημα. Αν δεν είχε πραγματικά κανένα σοβαρό πρόβλημα, τότε αμέσως θα έτρεχε να μιλήσει για την υφαλοκρηπίδα, ΑΟΣ και εθνικά χωρικά ύδατα. Δεν το κάνει. Δεν το κάνει γιατί προσπαθεί να πιέσει αλλιώς. Άρα, οι συζητήσεις που κάνουμε σε αυτό το χαμηλό επίπεδο δεν πρέπει να είναι για σας ενδεικτικές για αυτό που θα γίνει στη συνέχεια. Πρέπει να τις έχετε στο μυαλό σας σαν κάτι το ξεχωριστό, το οποίο είναι φτιαγμένο πιο πολύ για το φαίνεστε παρά για την ουσία. Η ουσία με εμάς και την Τουρκία είναι ξεκάθαρα η θάλασσα. Και δεν είναι μόνο το Αιγαίο, και αυτό πρέπει να το βγάλουμε από το μυαλό μας, γιατί έχουμε την τάση να περιοριζόμαστε στο Αιγαίο. Για μας είναι πλέον η Ανατολική Μεσόγειος. Και αυτό είναι λογικό. Είναι μάλιστα ιστορικό, θα έλεγα ακόμα και βυζαντινό. Όταν λοιπόν εξετάζουμε τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο, καταλαβαίνουμε ότι μας βλέπουν έτσι και οι σύμμαχοι. Όχι μόνο η Τουρκία. Τι εννοώ με αυτό? Όταν οι σύμμαχοι θεωρούν ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα
η οποία παράγει σταθερότητα και είναι αξιόπιστη στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, στην πραγματικότητα δεν τους ενδιαφέρει να είναι μια σταθερότητα μόνο στο Αιγαίο. Άρα στην πραγματικότητα η ίδια η συμμαχία επιτρέπει στην Ελλάδα με έναν τρόπο πολύ θετικό να δράσει εκτός του Αιγαίου. Άρα άμα εμείς ασχολούμαστε με το Αιγαίο σαν να είναι μια αποκλειστικότητα, εδώ επηρεαζόμαστε και στο Ιόνιο. Δηλαδή μερικές φορές, αυτό είναι το απίστευτο, κάνουμε μια επέκταση στο Ιόνιο και πάλι αναρωτιόμαστε τι θα πει η Τουρκία. Άρα, επειδή δεν έχουμε πρόβλημα στο Ιόνιο λόγω της Ιταλίας, δεν έχουμε σοβαρό πρόβλημα τώρα ούτε με τη Λιβύη ούτε με την Αίγυπτο, είναι καλό να τις ενισχύσουμε και να μην επηρεάζονται από την Τουρκία. Λέω λοιπόν, όταν το βλέπουμε έτσι συνολικά, ότι άμα έχουμε αυτή την εικόνα, καταλαβαίνουμε τι κάνει η Τουρκία αυτή την περίοδο. Προσπαθεί να μας καλοπιάσει και να μας πιέσει αλλιώς. Δηλαδή, θέλει να ενεργοποιήσει την ιδέα με τα δύο κράτη. Τα δύο κράτη στην Κύπρο δεν πρέπει να τα βλέπετε σαν κάτι που είναι εκτός αν είστε από την Ελλάδα. Και δεν πρέπει να τα βλέπετε σαν κάτι το ειδικό αν είστε από την Κύπρο. Πρέπει να καταλάβετε ότι αυτό με τα δύο κράτη θα το ήθελε η Τουρκία να το κάνει και στη Θράκη. Όταν μιλάει για τα νησιά στο Αιγαίο, είναι πάλι το ίδιο. Εμείς έχουμε την τάση να μιλάμε μόνο για το Μεσημβρινό. Αυτό που θα ήθελε η Τουρκία, γιατί έχει τον επεκτατισμό στο είναι της, είναι ότι ένα κομμάτι της Θράκης, πέρα από την Ανατολική Θράκη, να είναι τουρκικό, μερικά νησιά να είναι τουρκικά και ένα κομμάτι της Κύπρου να είναι τουρκικό. Γιατί? Γιατί έτσι έχει συνηθίσει. Δεν μπορεί να σταματήσει μόνη της. Πρέπει εμείς να τη σταματάμε. Αν τη σταματάμε μόνο σε ένα τοπικό σημείο και δεν κοιτάζουμε όλη την εικόνα, έχει την τάση να κάνει τι η Τουρκία. Πηγαίνει εκεί που είναι το πιο εύκολο. Μας δοκίμασε στα νησιά, δεν τα κατάφερε. Μας δοκίμασε στη Θράκη, μιλάω τώρα για τους λαθρομετανάστες, δεν τα κατάφερε και αντισταθήκαμε πολύ στεναρά και αποτελεσματικά. Προσπαθεί τώρα να κάνει κινήσεις στην Κύπρο, αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι για το μέσο Τούρκο δεν είναι η Κύπρος ο εχθρός, είναι η Ελλάδα. Άμα δεν είναι αυτό το πλαίσιο, δεν το έχετε στο μυαλό σας, έχετε την εντύπωση ότι ασχολείται με μία άλλη χώρα. Όχι, γιατί την Κύπρο δεν την αναγνωρίζει καν σαν ύπαρξη. Αν θέλετε, να το καταλάβουμε αλλιώς. Εμείς όταν μιλάμε για τους Τουρκοκύπριους, είναι μια οντότητα η οποία είναι υπαρκή. Άμα δίνουμε σημασία στους έπικους και στο κατοχικό καθεστώς, τότε τα προβλήματα είναι διαφορετικά, γιατί έχουμε την τάση να ισοπεδώνουμε τα πράγματα και να θεωρούμε ότι έχουν το ίδιο επίπεδο. Όταν κοιτάζουμε μόνο κοινοτικά τα προβλήματα, είναι λανθασμένο το πλαίσιο. Πρέπει να τα κοιτάζουμε εθνικά σε ένα ενιαίο επίπεδο, όπως είναι ο Ελληνισμός. Άρα για τον μέσο Τούρκο, ο στόχος δεν είναι η Κύπρος. Είναι η Ελλάδα. Άμα δεν το έχουμε αυτό στο μυαλό, έχουμε την εντύπωση ότι έχουν δύο στόχους. Όχι. Αν χτυπάνε την Κύπρο, είναι να χτυπήσουν την Ελλάδα με έναν ανάλογο τρόπο, είτε στη Θράκη, είτε στα νησιά, στο Αιγαίο. Αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Άρα τώρα βλέπω μια ερώτηση από τη Στέλλα. Ποιο σχήμα είναι το καλό για ένα ενιαίο κράτος της Κύπρου και είναι καλό το timing για επέκταση ναυτικών μιλίων στο Αιγαίο? Άρα, το πρώτο πράγμα είναι ότι η επέκταση των ναυτικών μιλίων στο Αιγαίο δεν είναι ένα καλό time προς το παρόν. Καλύτερα να ασχοληθούμε πιο αποτελεσματικά και πιο γρήγορα, άμεσα και αμέσως, με την Κρήτη. Η ιδέα είναι να το κάνουμε ενιαίο, δηλαδή από το Ιόνιο να πάμε στην Κρήτη και μετά στο Αιγαίο. Το να πάμε στο Αιγαίο, ενώ δεν έχουμε ξεκαθαρίσει το θέμα της Κρήτης, είναι λανθασμένο. Το άλλο που είναι πολύ καλό είναι ότι επειδή γύρω από την Κρήτη και ειδικά προς το παρόν δυτικά, έχουμε έρευνες υδρογονανθράκων και ξέρουμε ότι η Exxon Mobil βρίσκεται στην περιοχή. Μην ξεχνάμε επίσης την αμερικανική βάση στη Σούδα. Άρα τα πράγματα είναι πολύ ξεκάθαρα για αυτό το πλαίσιο και από τη στιγμή που μπαίνουμε
και στις γεωτρήσεις, ξέρουμε ότι μπορούμε να πάμε πολύ πιο γρήγορα. Άρα το εύστοχο αυτή την περίοδο θα ήταν πολύ απλά να κάνουμε την επέκταση των ναυτικών ηλίων, όπως ρωτάει η Στέλλα, στην Κρήτη. Και αυτό να μας σταθεροποιήσει, γιατί εδώ έχουμε μια υπαρκή συμμαχία. Μην ξεχνάτε ότι σε θέματα υδρογονανθράκων στο Αιγαίο δεν παίζει κάτι το ιδιαίτερο. Τα πολλά, τα μεγάλα κοιτάσματα είναι στο Ιόνιο, δυτικά Κρήτης, νότια Πελοποννήσου και νότια Κρήτης. Δεν παίζουμε με αυτόν τον τρόπο στο Αιγαίο. Θα πρέπει λοιπόν να το σκεφτούμε πιο μετά. Το ενιαίο κράτος στην Κύπρο υπάρχει ήδη. Μην ξεχνάμε ότι η Κύπρος εντάχθηκε το 2004 στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο να υπάρχει άρση στα κατεχόμενα, αλλά εντάχθηκε ως μία χώρα. Δεν εντάχθηκε ως μία κοινότητα. Εδώ το πλαίσιο λοιπόν είναι πολύ ξεκάθαρο. Δεν πρέπει εμείς να κάνουμε το λάθος να το κατεβάζουμε συνεχώς σε κοινοτικές συνομιλίες. Πρέπει να είμαστε πάντοτε σε εθνικές και πρέπει να επισημαίνουμε πάντοτε ότι η Κύπρος είναι μια κρατική οντότητα η οποία μπορεί να παίξει έναν ρόλο όπως το κάνει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα ποιο είναι. Θα πρέπει να πάμε και οι δύο χώρες πολύ πιο γρήγορα, έτσι ώστε η Κύπρος να είναι και αυτή στην σύμπραξη για την ειρήνη, στο Partnership for Peace, και πρέπει να έχουμε σαν όραμα η Κύπρος να είναι στο ΝΑΤΟ, γιατί πρέπει να τα πούμε πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα. Αν η Κύπρος ήταν στο ΝΑΤΟ την ίδια χρονιά με την Ελλάδα, δεν θα υπήρχαν τα γεγονότα του 1963-1964 και δεν θα υπήρχαν τα γεγονότα βέβαια του 1974, γιατί το 1974 είναι απλώς μια καθυστέρηση, όπως το έχουμε δει, έχοντας πρόσβαση στο αρχιακό υλικό του Λευκού Οίκου. Άμα δεν υπήρχε ο τότε πρόεδρος του 1964 να σταματήσει την Τουρκία, τα γεγονότα του 1974 θα είχαν γίνει 10 χρόνια πριν. Αυτό οφείλεται στο πολύ απλό γεγονός ότι η Κύπρος δεν ήταν στο ΝΑΤΟ. Θα μου πείτε ναι, αλλά προηγουμένως. Προηγουμένως δεν είχε τον ίδιο κίνδυνο, γιατί αν θυμάστε καλά, από το 1878 και πιο πρακτικά το 1914, έως ουσιαστικά το 1959 ήταν μέσα στο πλαίσιο του Ηνωμένου Βασιλείου. Κατά συνέπεια, ουσιαστικά είχαν αυτόματα μια προστασία του τύπου ΝΑΤΟ. Από τη στιγμή που η Κύπρος γίνεται ένα ανεξάρτητο κράτος το 60, τα πράγματα αλλάζουν θεαματικά. Η Κύπρος όμως συνεχίζει να πιστεύει ότι πρέπει να προωθεί την ιδέα το να είναι στους αδέσμευτους. Η Κύπρος, για να το έχετε όλοι στο μυαλό σας αυτό, βγήκε από τους αδέσμευτους μόνο το 2004, όταν εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι απίστευτο, αλλά ακόμα και τώρα πολλοί Κύπροι δεν το ξέρουν. Μπορεί να είναι βέβαια το ίδιο και για τους Ελλαδίτες. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι εμείς, όταν σκεφτόμαστε ελληνικά, πρέπει να σκεφτόμαστε και ευρωπαϊκά και νατοϊκά. Στην Ελλάδα είναι καθιερωμένο και ξέρουμε ακριβώς πώς παίζουμε και σε διάφορες άλλες χώρες, όπως είναι στις Βρυξέλλες, όπως είναι στην Νάπολη, όπως είναι όλο το γενικό πλαίσιο που αφορά και την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ. Αυτό όμως δεν το διαθέτει η Κύπρος. Άρα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το όραμα είναι σημαντικό. Επανέρχομαι λοιπόν σε αυτά που λέμε τώρα για τις συνομιλίες. Μην κάνετε extrapolation. Μην θεωρείτε ότι αυτά που συζητάμε τώρα σε χαμηλό επίπεδο είναι ενδεικτικά. Απολύτως καθόλου. Είναι κάτι σε επίπεδο χαμηλής πολιτικής. Δεν πρέπει να μπερδευόμαστε και αντιθέτως πρέπει να πάμε πιο γρήγορα σε ένα ενιαίο τρόπο να σκεφτόμαστε τα πράγματα και με τη στρατηγική και με την ενέργεια και βέβαια με τον στρατιωτικό εξοπλισμό, γιατί αυτό έχει τεράστια σημασία και είναι αυτό που κάνει τη διαφορά. Η Τουρκία δεν σέβεται κανέναν, άμα δεν τον φοβάται. Δεν υπάρχει σεβασμός για την Τουρκία. Είναι μια έννοια η οποία είναι άγνωστη. Η Τουρκία είναι πάντοτε του παζαριού. Παζαρεύει τα πάντα και δοκιμάζει τα πάντα για να δει τα όρια σου, να δει ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές.
Είναι λοιπόν τώρα καιρός να ξεκαθαρίσουμε το πλαίσιο πάνω στις κόκκινες γραμμές, για να ξέρει η Τουρκία ότι δεν μπορεί να ξεπεράσει ένα όριο, αλλιώς υπάρχει κόστος.